Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, κεφάλαιον έψιλον, σελίδες 938, έψιλον κεφάλαιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Μετά ταύτα η το γιορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, είναι δε εν της Ιερουσαλήμης, πλησίον της προβατικής πύλης Κολυβήθρα, επωνομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ, των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτνες περιέμενον την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την Κολυβήθρα και τάρατε το είδωρ. Ώστες λοιπόν εισήρχε το πρώτος, μετά την ταραχή του ύδατος, εγίνεται υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχεν. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της, 38 έτη Πάσχων ασθένειαν. Τούτων ειδών ο Ιησούς, κατά κείμενον και ξεύρον ότι πολύ ήδη καιρόν Πάσχη, λέγει προς Αυτόν, «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθη προς Αυτόν ο ασθενών, «Κύριε, άνθρωπο δεν έχω, για να με βάλεις στην Κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προε μου κατεβαίνει». Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη, σήκωσον τον κραβατόν σου και περιπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα, έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, «Σάββατον είναι, δε σύνεση και χωρημένο να σηκώσει τον κράβατον». Απεκρίθη προς αυτούς, «Ο ιατρεύσας με εκείνος μη είπε, σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη». Ερώτησαν λοιπόν αυτόν, «Τι είναι ο άνθρωπος όσοι είπε, σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη?» Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή το όχλος πωλήσεν το τόπο. Μετά τα αυτά, ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν, «Ιδού έγινε υγιής, μικέτια αμάρτανε, για να μη συγίνει τι χειρότερον». Και να πάμε και στη σελίδα 996 από την επιστολή προς Ρωμαίους, τέταρτο κεφάλαιο, και 16 εδάφιο. Τέταρτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Δια τούτο, εκ πίστεως η κληρονομία δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, όχι μόνον του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστε είναι πατήρ πάντων, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ώστε είναι πατήρ πάντων ημών ενώπιον του Θεού, στον οποίον επίστευσε, τους οποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μειώντα ως όντα. Ώστις, και έτοιμοι έχουν ελπίδα, επίστευσεν επελπίδη, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαρινθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι το ήδη είναι νεκρωμένον, εκατονταετής περίπου όν και την έκρωση της μήτρας Σάρας, ουδέ δίστασεν στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενδυναμώθη στην πίστη δοξάσας των Θεών και πεπιθός ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει, δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Δεν εγγράφει δε αυτό μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς εις τους οποίους μέλη να λογιστεί τους πιστεύοντας στον αναστήσαντα των νεκρών Ιησούν, εκ νεκρών Ιησούν των Κύριων ημών, ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Δικαιοθέτες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνη προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποία νιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα και εις τας θλίψεις. Γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται, κατεργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίζει δεν κατεσχύνει. Διότι η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου, του δοθέντος ημάς, επειδή ο Χριστός ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Αμήν. Ένας άντρας
που εξαιτίας της αμαρτίας του, όπως αποκαλύπτει ο Χριστός που γνωρίζει τα πάντα στην καρδιά του και στην καρδιά μας, βρέθηκε παραλυτικός και η μόνη του ελπίδα ήταν η κολυμβήθρα της Βηθεσδά, όπου ήλπιζε με τη βοήθεια ανθρώπων, γιατί ήταν παραλυτικός, κάποιων ανθρώπων να πέσει πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα ώστε να θεραπευθεί. Τα χρόνια πέρναγαν και όσοι άνθρωποι ήσαν κοντά του δεν έδωσαν και την πρέπουσα, δεν κατέβαλαν και την πρέπουσα προσπάθεια και έτσι ξέμεινε. Φοβερό να ξεμείνει ο άνθρωπος, ε. Ξέμεινε μόνος του. Κανένας. Τίποτα. Από πουθενά. Και παράλυτος. Αλλά το θαυμαστό σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν έφυγε από την κολυμβήθρα. Συνέχισε να ελπίζει. 38 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Που μπορεί τα πάντα, που ξέρει τα πάντα και είναι έτοιμος να μεταστρέψει την αρρώστια σε υγεία, επαναλαμβάνω, την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό. Και χωρίς κανένα δισταγμό, παίρνοντας την κολυβήθρα, Βηθεσδά, που σημαίνει 20 ελαίους, πήγε κατευθείαν στον παραλυτικό. Και αυτό μου αρέσει, αδερφοί. Θέλω να έρχεται κατευθείαν σε μένα. Θέλω να έρχεται κατευθείαν σε σένα. Γιατί μπορεί ταυτόχρονα να έρθει κατευθείαν σε όλους μας. Αλλά στον καθέναν ξεχωριστά. Κι εγώ το θέλω. Αυτός δεν ήξερε να το ζητήσει ο καημένος, εμείς όμως ξέρουμε να το ζητήσουμε. Κύριε, έλα κατευθείαν σε μένα. Δεν υπάρχει κανείς να τον εμποδίσει. Και πήγε κατευθείαν σε αυτόν. Και ούτε πολλά λόγια. Θέλεις να γίνεις υγιής. Τι ωραία. Τι καλό Θεό που έχουμε, αδερφοί. Λέτε να μην ήθελε. Γιατί του λέει θέλεις να γίνεις υγιής. Γιατί θέλει να τον αναγκάσει να εκφράσει την αδυναμία του και την ταπείνωσή του. Θέλω, αλλά δεν γίνεται. Θέλω, δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κανένας να με βοηθήσει. Και όταν πει ο άνθρωπος δεν υπάρχει τώρα κανένας να με βοηθήσει, ξεκινάει ο Χριστός να έρθει να τον συναντήσει. Είναι το μυστικό. Κύριε, δεν έχω κανέναν. Μην πεις έχω τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου. Μην το πεις αυτό, γιατί θα αργήσει να έρθει ο Χριστός σε σένα. Σήμερα πες την αλήθεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω κανέναν. Κανέναν. Και γιατί δεν έχω κανέναν? Γιατί και όλοι να έρθετε δεν μπορείτε να με βοηθήσετε εμένα. Κανέναν δεν έχω. Και όσο πιο πολύ είναι βεβαιότης αυτό μέσα στην καρδιά σου, που σημαίνει έχεις απορρίψει κάθε ελπίδα σε άνθρωπο ή σε καταστάσεις, όσο πιο βεβαιωμένο είναι στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου, γιατί είναι αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια, δεν έχεις κανέναν άξιο να μπορεί να κάνει κάτι για σένα. Και να θέλει, άσε που έχει τα δικά του προβλήματα, άσε που έχει τα δικά του ζητήματα, άσε που έχει τις δικές του απόψεις, το δικό του δρόμο, τις δικές του ανάγκες.
Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, για όλους μας ένας είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και το έχει καταλάβει πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, αποφάσισα να μην γνωρίζω κανέναν άλλον παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν, αδερφοί. Πάρουμε και εμείς αυτή την απόφαση. Δεν θέλω να γνωρίζω κανέναν άλλον. Μα ήταν όλοι, τον αγαπάγαν οι αδελφοί, με αφήσαν μόνο μου. Μέσα στη φυλακή με αφήσαν μόνο μου. Μόνο ο Κύριος μου συμπαραστάθηκε. Και μόνο ο Κύριος με ελευθέρωσε εκ του στόματος των λεόντων που ζητούσε να με καταπιεί. Μόνο ο Κύριος ενδιαφέρεται για σένα. Μόνο ο Κύριος μπορεί για σένα. Διώξε κάθε σκέψη ότι μπορεί τα παιδιά μου, αν είσαι μεγάλος, μπορεί τα αδέρφια μου, αν είσαι αδερφός, μπορεί οι γονείς μου, αν είσαι νέος, διώχτω, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, διώχτω. Και τις έσχατες αυτές οι μέρες που οι οδύνες της εγκυμονούσης γίνονται όλο και πιο τακτικές, πιο κοντινές και πιο δυνατές, πολύ πιο έντονη είναι η επίγνωση ότι κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Πες και εσύ, το θέλει να τα ακούσει ο Χριστός. Δεν έχω κανέναν. Και όταν έρχεται ο άγγελος, πάω, αλλά έτσι πως είμαι παραλυτικός, τελευταίος μένω. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς Χριστός, είπε, πάρε το κρεβάτι σου στην πλάτη και περπάτα. Τόσο εύκολο. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, πόσο εύκολο ήταν για τον Ευήλ Μεροδάχ να ελευθερώσει τον Ιωαχήν. Ένα λόγο είπε. Γιατί είχε εξουσία. Για πηγαίνετε σε εκείνον τον βασιλιά των Ιουδαίων που είναι 37 χρόνια φυλακισμένος, βγάλτε τον έξω, φέρτε τον κοντά μου και δώστε του ό,τι θέλει. Κάντε του ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και αν ο Ευήλ Μεροδάχ δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν για τον Ιωαχήν, ο Κύριος όλων των δυνάμεων θα δώσει λογαριασμό για την ευλογία τη δική σου. Επαναλαμβάνω γρήγορα, η χάρη του Θεού έχει ελευθερία, ευλογία, ύψωση, μεταμόρφωση, έλεος, φροντίδα, υπεράσπιση για όλη σου τη ζωή και για κάθε μέρα ξεχωριστά. Θέλεις να γίνεις υγιής? Άνθρωπο δεν έχω. Πάρ' το κρεβάτι σου και περπάτα. 38 χρόνια, καταλαβαίνετε πώς θα είχαν γίνει τα πόδια του. Από την ακινησία εδώ πέρα μια εβδομάδα αρρωσταίνουμε και όταν σηκωνόμαστε δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, να μην μείνουμε σε αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο, αλλά να πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο, ιδιαίτερο τον Αβραάμ. Κάποια στιγμή ο Θεός του υποσχέθηκε όλες αυτές τις ευλογίες που διαβάσαμε σήμερα. Η χάρη του Θεού, γιατί ήξερε ότι θα πιστέψεις Αυτόν. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γη την οποίαν θέλω σου δείξει. Πρώτον, θα σε κάνω έθνος μέγα. Δεύτερον, θα σε ευλογήσω. Τρίτον, θα μεγαλύνω το όνομά σου. Τέταρτον, θα είσαι πάντα σε ευλογία. Έκτον, θα ευλογήσω τους ευλογούντας σε. Και έβδομον, θα καταρώ με τους καταρωμένους σου και θα ευλογηθούν εν σύ πάσε φυλέ της γης. Προσωπολήπτης είναι ο Θεός. Προγνώρισε έναν άντρα πίστεως και προσδιορίσε τη χάρη του ο Θεός σε αυτόν. Τι ήταν στην Ουρ των Χαλδαίων, ένας ανθρωπάκος ήταν και τον έκανε πατέρα της πίστεως, πατέρα πλήθος εθνών. Γιατί?
Γιατί όταν του είπε ότι εγώ σε κατέστησα πατέρα πλήθος εθνών, αυτός είπε, δεν γίνεται. Είμαι 100 χρονών, η γυναίκα μου είναι στήρα, έχουν φύγει τα γυναικεία, δεν γίνεται. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Είπε, αφού μου το είπε αυτός, αυτό που δεν γίνεται μπορεί αυτός να το κάνει. Και αυτό το εκπληκτικό, επίστευσε, επελπίδη. Ήλπισε στο Λόγο του Θεού και επίστευσε στις υποσχέσεις του Θεού. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε μια φοβερή υπόσχεση. Όχι απλώς υπόσχεση, επιβεβαιωμένη με θόρκο. Όμως αισε αυτόν, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Και είναι προσωπική υπόσχεση βεβαιωμένη με θόρκου. Άρα λοιπόν μη λες δεν μπορώ, δεν έχω κανέναν, τι να κάνω. Πίστευσε με την ελπίδα ότι ο Θεός που το λέει, ο Θεός μπορεί να κάνει πιο πολλά από αυτά που μπορείς να φανταστείς, από αυτά που μπορείς να ζητήσεις, σύμφωνα με την παντοδυναμία Του και σύμφωνα με την τέλεια αγάπη Του. Πίστευσε με ελπίδη. Και είπε, μπορείς, Κύριε. Μπορεί. Μπορεί να τα αλλάξει όλα στη ζωή μας, στην πατρίδα μας. Μπορεί. Μπορεί να τα αλλάξει όλα στις οικογένειές μας, στην εκκλησία μας. Μπορεί. Το πιστεύεις. Με την ελπίδα ότι αυτός που με θόρκου μας το υπόσχεται, αυτός και θα το εκτελέσει. Και θα βρούμε χάρη όμως. Γιατί αν πιστέψουμε, και αυτό Θεού δώρο είναι, θα βρούμε χάρη από το Θεό. Και βρήκε χάρη από το Θεό. Και τώρα αρχίζει ο δρόμος της πίστεως. Δεν εδίστασε εις την επαγγελία δια της οπιστίας. Μην αφήσεις την απιστία να σου βάλει αμφιβολίες, γιατί όποιος αμφιβάλλει μην νομίζει ότι μπορεί να πάρει τίποτα από τον Κύριο. Επελπίδη πιστεύω και είμαι βέβαιος. Και δεν έχω καμία αμφιβολία. Γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί δεν το κάνω εγώ, το κάνει ο Χριστός. Και γιατί με θόρκου το έχει υποσχεθεί σε μένα. Πρώτον λοιπόν, δεν εδίστασε εις την επαγγελία δια της απιστίας. Δεύτερον, ενεδυναμώθη εις την πίστη, δους δόξα εις τον Θεό. Δόξασε το Θεό για αυτά που θα κάνει, αδερφέ. Δόξα, Κύριέ μου, γιατί θα τα αλλάξεις όλα. Δόξα, Κύριέ μου, γιατί θα μεταμορφώσει την πατρίδα μας. Δόξα, Κύριέ μου, γιατί θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με όλες τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Δόξα, Κύριέ μου, γιατί θα κάνει σωτηρία μεγάλη. Δόξα, Κύριέ μου, γιατί θα μας μεταμορφώσεις σε εκκλησία, αγία, ένδοξη. Μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ετήτων, τιούτων και θα έρθεις να μας παραλάβεις. Δόξα, Κύριέ μου, γιατί εμείς δεν μπορούμε, αλλά εσύ μπορείς. Και αφού έδωσε δόξα εις το Θεό, τότε επιθώς το κείμενο λέει πληροφορηθείς, τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Και τον πληροφορεί και πληροφορηθείς ότι εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Και εδώ χρειαζόμαστε την πληροφορία της πίστεως. Δεν είναι να πιστέψω. Είναι να έρθει η πληροφορία της πίστεως στην καρδιά μου, ότι θα το κάνει ο Θεός. Εγώ το έχω ζήσει, αδελφοί, και είναι εκπληκτικό. Όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία, η Αλεξία ήταν άρρωστη βαριά, με κατεστραμμένους τους πνεύμονες από, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ήταν, δεν θυμάμαι. Και θυμάμαι μια φορά, έκανε ένα μήνα κορτιζόνη για να μπορεί ένα μήνα να μπορεί να αναπνέει. Και ήταν ένα κοριτσάκι τόσο δά, που μόλις έβλεπε το νοσοκόμα με την ένεση, έβγαζε το βραγκάκι, τις έσκυβε για να τις κάνουν την ένεση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρεις, θα πει να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Και μια μέρα θυμάμαι, μόλις τελειώσαμε τις ενέσεις, είχαμε ένα μήνα καιρό μπροστά μας. Και πήγαμε στην εκκλησία. Ήτανε χειμώνας του 84.
Ούτε χρόνο δεν είχαμε στην εκκλησία με την Άννα. Μόλις είχαμε αναγεννηθεί και βαφτιστεί εν ύδατη. Και μετά μας κάλεσε ένας αδελφός σπίτι του να φάμε. Και ενώ τρώγαμε, την πιάνει μία κρίση. Να ακούγεται η αναπνοή της. Να σφυρίζει. Τρομοκρατηθήκαμε όλοι. Και λέει ο αδερφός ο Βαγγέλης που μας είχε φέρει, πάμε στο κρεβατοκάμαρα να γονατίσουμε όλοι. Αυτός είχε τρία παιδιά και εμείς είχαμε τρία σύν την Αλεξία και γονατίσαμε τέσσερις μεγάλοι και έξι παιδιά και προσευχόμαστε. Και εκεί προσευχόμουν, Κύριε θεράπευσέ τη, ξαφνικά κάτι γίνεται μες στην καρδιά μου. Και δεν μπορούσα να προσευχηθώ, Κύριε θεράπευσέ τη. Και έλεγα, Κύριε, σε ευχαριστώ που τη θεράπευσες. Σε ευχαριστώ που τη θεράπευσες. Μα δεν μπορούσα να προσευχηθώ, θεράπευσέ τη. Ήμουν, σας λέω, το 8 μηνών, 9 μηνών χριστιανός. Και καθώς ήμουν γονατιστός, έκανα έτσι το δάχτυλο να δω πώς είναι και ήταν χάλια. Τελειώσαμε την προσευχή, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, πήγαμε σπίτι, μου λέει, Άννα, γρήγορα, γρήγορα, μου λέει, στο νοσοκομείο. Της λέω, όχι, την έχει θεραπεύσει ο Κύριος. Δεν μπορούσα να πάω στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω, είμαι τρελός. Δεν μπορούσα να πάω στο νοσοκομείο. Έπεσα, κοιμήθηκα, η Άννα πήγε στο άλλο δωμάτιο, εγώ κοιμήθηκα στο γραφείο μου, όλη τη νύχτα κοιμήθηκα, σαν γαΐδαρος. Το πρωί κατά τις 6 ξυπνάω, θυμάμαι, πάω μέσα, χάλια η Αλεξία. Όπω Γιώργο, λέω, τρελάθηκες. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού. 6 ώρα θα ήταν, 7 η ώρα θα ήταν. Και έρχεται ένας αδελφός από την Ινδία. Δεν ξέρω, ζει, έχει πεθάνει, δεν ξέρω όπου και να είναι. Είτε στον ουρανό είτε στη γη, ο Κύριος να τον ευλογεί. Ξαφνικά ήρθε, μπαίνει μέσα, με είδε στενοχωρημένο, μου λέει, τι έχεις? Λέω, η Αλεξία είναι άρρωστη. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, φέρτε να προσευχηθούμε και θα την κάνει καλά ο Κύριος. Λέω, πάμε. Πάμε στο δωμάτιο, την παίρνει στην αγκαλιά, προσεύχεται και λέει, είναι θεραπευμένη, μη φοβάσαι, δεν έχει τίποτα. Κοιτάω την Άννα, με κοιτάει η Άννα. Πάω στη δουλειά και γυρίζω, πήρε άδεια, κάτι 11-12, καθίσαμε, φάγαμε, ήρθαν αδέλφια, περάσαμε πολύ ωραία. Και κατά τις 4 η ώρα βλέπω την Άννα με μια κουβέρτα, έχει πάρει στην αγκαλιά την Αλεξία, μαζί με την αδερφή την Ελένη, μια αδερφή. Της λέω, πού πηγαίνεις? Μου λέει, στο γιατρό, το παιδί στο νοσοκομείο. Γυρίζει ο James Andrew, τον λέγανε. Μου λέει, πού πηγαίνει η αδερφή? Αδερφή, πού πηγαίνεις? Η Άννα στο νοσοκομείο, το γιατρό. Δεν σου είπα ότι την έχει θεραπεύσει ο Κύριος? Και βλέπω την Άννα, ακόμη θυμάμαι τη σκηνή. Το μωρό στα χέρια, κοιτάει εμένα, κοιτάει τον Ινδό, κοιτάει απάνω. Ξανακοιτάει εμένα, κοιτάει τον Ινδό, ξανακοιτάει απάνω. Και εκείνη τη στιγμή λέει, αμήν Κύριε. Και τέλειωσε. Πάει, αναπνοή της τέλεια. Τέλεια, από τότε. Ποτέ δεν ξαναρρώστησε. Όλο το χειμώνα ξυπόλυτη γύριζε, στα χιόνια. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Από εδώ και κάτω δεν έχει αρρωστήσει ποτέ. Από εδώ και πάνω όλα χάλια είναι, τα αυτιά, μάτια. Όλα, όλα, όλα χάλια είναι. Από εδώ και κάτω τίποτα. Μία φορά είχε ένα φλέμα που δεν είχε ξανά. Μαμά, τι είναι, μικρή, τι είναι αυτό, κοίτα τι έχω στο στόμα μου. Δεν ήξερε τίποτα. Αδερφοί, είναι ανάγκη σήμερα να μας πληροφορήσει ο Θεός με πληροφορία πίστεως ότι ευλογών θα μας ευλογήσει, πληθύνων θα μας πληθύνει. Και επειδή αυτό δεν γίνεται από μας, ζητάμε από το Θεό και να πούμε, Κύριε, δώσε μας αυτή την πληροφορία πίστεως. Δώσε μας αυτή την πληροφορία ότι αυτά που λες είσαι δυνατός να τα εκτελέσεις. Αμήν. Αμήν. Γιατί αυτό δεν γράφτηκε μόνο για μας, μόνο για Αυτόν, ότι ελογίστη εις Αυτόν η πίστη του εις δικαιοσύνη κατά χάριν, αλλά και για μας, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, εις τους πιστεύοντας κατά χάριν και τούτο Θεού το δώρον, εις τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και τον ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας. Και τώρα πάμε στα ωφέλη της κατά χάριν δικαίωσης δια της πίστεως. Τη ζωή μας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αδερφοί, και θέλω να το προσέξουμε και να το κοιτάμε από μέσα. Δικαιοθέτες λοιπόν κατά χάριν εκ της πίστεως, το πρώτο αποτέλεσμα είναι έχουμε ειρήνη στο Θεό.
Πάει ο πόλεμος μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και μάλιστα δια του Ιησού Χριστού που είναι μεσίτης, ειρηνοποιός μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτός μας δίνει τη δική του την ειρήνη και απολαμβάνουμε την ειρήνη του Θεού. Ο Θεός της ειρήνης έρχεται πάνω μας. Είναι δε πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με την ειρήνη. Γιατί εάν υπάρχει ταραχή στην καρδιά μας, κανένα αποτέλεσμα καλό δεν θα δούμε. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τη λέγει, πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, μη μερίμνατε περί μηδενός. Αλλά μας δίνει και τον τρόπο. Όλα τα ζητήματά σας να τα γνωρίζετε στον Θεό, μετευχαριστίας, δηλαδή μεταπίστεως, δια της δεήσεως και της προσευχής, και τότε θα έρθει ο Θεός της ειρήνης και θα φυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου από όλα. Θα έρθει ο Θεός της ειρήνης. Και πρόσεξε, ό,τι είναι καλό, άγιο, αγαθό, ευπρόσδεκτο, ό,τι ευλογημένο, αυτά να συλλογίζεσαι. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου. Και όταν θα είναι ο Θεός της ειρήνης μαζί σου, τότε ο Θεός της ειρήνης θα σε αγιάζει, σε ξεχωρίζει, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και τότε ο Θεός ο παντοδύναμος θα σε καταρτίζει. Ο Θεός της ειρήνης θα σε καταρτίζει εις πάνεργων αγαθών για να περπατάς ακριβώς το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, κατά χάριν. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει το διάβολο που δημιουργεί όλα τα προβλήματα κάτω από τα πόδια σου. Και τι θα είσαι? Ελεύθερος. Γιατί θα είσαι ελεύθερος? Επειδή δικαιωθέντες δια της πίστεως κατά χάριν έχομεν ειρήνη προς τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Πρώτον. Δεύτερον, δια του οποίου Ιησού Χριστού ελάβομεν, όχι θα λάβουμε, ελάβομεν την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην. Έχουμε λάβει κατά χάριν την είσοδον σε αυτή τη χάρη, τη σωτήριο, την τέλεια, τη χάρη του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχουμε εισέλθει δια της πίστεως κατά χάριν στην χάριν αυτού, έχουμε τη δυνατότητα να καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Καυχόμεθα ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Καυχόμεθα, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Καυχόμεθα ότι δια του Ιησού Χριστού είμαστε ουρανοπολίτες. Είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου, καθώς ο Χριστός δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Και έχουμε προστασία και υπεράσπιση από τον παντοδύναμο Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καυχόμεθα και στα θλίψεις. Αφού καυχόμεθα εις την ελπίδα, καυχόμεθα και εις τις θλίψεις. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή που είναι απαραίτητη. Γι' αυτό καυχόμεθα εις θλίψεις. Γιατί η θλίψη κατεργάζεται υπομονή. Δηλαδή παίρνει τον άνθρωπο και τον κατεργάζεται και του δίνει μία υπομονή φοβερή και τρομερή, ώστε έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνετε όλες τις επαγγελίες και ιδιαίτερα την επαγγελία του Πατρός που είναι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Έχω χρίαν υπομονής και η θλίψη κατεργάζεται μέσα μου την υπομονή. Και έτσι έχοντας υπομονή και πράττοντας το θέλημα του Θεού, η υπομονή εργάζεται δοκιμή, με κάνει άλλον άνθρωπο, δόκιμο εις τον Θεό. Κατεργάζεται τη ζωή μου, το χαρακτήρα μου, τη σκέψη μου, την καρδιά μου, το πνεύμα μου. Κατεργάζεται και με μεταμορφώνει σε δόκεμο εις τον Θεό, εργάτη ανεπέσχυτο, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας, νέον άνθρωπο. Αληθινό χριστιανό, όχι χριστιανούλη, αληθινό χριστιανό, δόκιμο εις τον Θεό. Και πώς γίνομαι δόκιμος εις τον Θεό? Διότι η υπομονή μου κατεργάζεται δοκιμή. Και η δοκιμή κατεργάζεται ελπίδα. Άρα η ελπίδα είναι αποτέλεσμα της κατεργασίας του Θεού στη ζωή μου. Είναι αποτέλεσμα της δικαίωσης κατά χάριν δια της πίστεως που ο Θεός μου χαρίζει. Όχι
μια φορά για όλη μου τη ζωή και κάθε μέρα. Και η ελπίδα δεν κατεσχύνεται. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει κανέναν. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού Πατρός πλέον, επειδή ελπίζω στον Θεό και μόνο στο Θεό, επειδή η ελπίδα μου είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, αμήν, ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, τότε η αγάπη του Θεού εκχέεται στην καρδιά μου δια Πνεύματος Αγίου και είμαι πλήρης αγάπης και η αγάπη μου καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και γίνομαι μιμητέ του Θεού, γίνεστε ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη. Να λοιπόν έναν άνθρωπο που τον, ο Θεός τον παραδέχεται. Γι' αυτό και εκχέει την αγάπη του στην καρδιά μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος γίνεται πλήρης αγάπης. Πλήρης αγάπης και ελέους. Και έτσι, επειδή ο Χριστός όταν είμαι θα ασθενής, όταν είμαι θα στο παρελθόν ασθενής, τι θα πει ασθενής, χωρίς δύναμη. Και πότε είμαστε χωρίς δύναμη? Χωρίς δύναμη Πνεύματος Αγίου, χωρίς θλίψεις, χωρίς υπομονή, χωρίς δοκιμή, χωρίς αγάπη. Ενώ ήμασταν ακόμη ασθενείς, πέθανε ο Χριστός τον συγκεκριμένο ορισμό καιρό υπέρ των ασεβών. Αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Με το Χριστό αρχίζουμε, με το Χριστό θα τελειώσουμε και με το Χριστό θα συνεχίσουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό ο καυχόμενος εν Κύριο ας καυχάται. Και πού καυχόμεθα? Στις θλίψεις μας. Πού καυχόμεθα? Στην ελπίδα μας που είναι βεβαία και ασφαλής. Πού καυχόμεθα? Το τελευταίο, στο έργο του Θεού που κατεργάζεται στη ζωή μας. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Τι θα πει κατεργάζουμε? Αυτό εδώ πέρα είναι κατεργασμένο. Αυτό εδώ είναι κατεργασμένο, αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα. Και το πήρε κάποιος μάστορας και το έκανε θήκη στη γραφή μου. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε. Ποιος κατεργάστηκε τη σωτηρία του? Ο Μωυσής. Ο οποίος όταν έφτασε 40 χρονών και συνειδητοποίησε ότι ο Θεός τον έκλεξε για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, αποφάσισε να κατεργαστεί τη σωτηρία του. Πώς? Αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της θυγατρός του Φαραώ και προέκρινε να ταλαιπωρείται με τον λαό του Θεού και αποφάσισε ότι είναι μεγαλύτερος θησαυρός από τον Αιγυπτίον η ταλαιπωρία, ο νηδισμός του κεχρισμένου του Κυρίου. Και ο Θεός τον εξέλεξε, τον εκπαίδευσε και τον έκανε Μωυσή. Επειδή κατεργάστηκε τη σωτηρία του με τα φόβου και τρόμου. Ποια σωτηρία του? Τότε έπρεπε να πνιγεί, έπρεπε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός τον έσωσε, καθώς η μητέρα τον έβαλε στο ποταμό και τον έσωσε η κόρη της θυγατρό, η θυγατέρα του Φαραώ. Αυτός όμως κατεργαζόμενος στη σωτηρία του αρνήθηκε. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα, τον Ιωνάθαν, ο οποίος ήξερε με αποκάλυψη Θεού ότι ο Δαβίδ θα γίνει βασιλιάς και αυτός θα γίνει δεύτερος του Δαβίδ. Αλλά όταν έφτασε η στιγμή που έπρεπε να πάρει απόφαση να ακολουθήσει τον κεχρισμένο του Κυρίου ή να μείνει στα παλάτια του πατέρα του, δεν αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός του Σαούλ, του βασιλιά. Και παρέμεινε στα παλάτια και πέθανε μαζί με τον Σαούλ, τον βασιλιά, και πήγε εκεί που πήγε και ο Σαούλ. Και δεύτερος του Δαβίδ δεν έγινε κανένας. Γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται μόνο από το Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, με τα φόβου και τρόμου να κατεργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Πώς? Αρνούμενοι. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η χάρη του Θεού, η σωτήριος, μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Πρώτον, δεύτερον, να ζήσουμε, να ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς αυτό τον αιώνα.
προσμένοντες με πολύ χαρά και αγάπη την αρπαγή της Εκκλησίας που θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν. Θέλεις να γίνεις υγιής? Άρων τον κραβατό σου και περιπάτη. Αμήν.